φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, εδώ στο γήπεδο της Πεύκης, μετά τη λήξη του παιχνιδιού Πεύκη Ηρακλής Περιστερίου, το οποίο έληξε ισόπαλο χωρίς θέμα. Μαζί μας έχουμε τον ποδοσφαιριστή του Ηρακλή Περιστερίου, τον Άγγελο τον Νίτο. Άγγελο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο. Έχασε. Μια πολύ σημαντική ευκαιρία. Καλή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο. Χάσαμε ένα ολόκληρο ημίχρονο, δεν πήγαμε ποτέ. Προσπαθήσαμε να το μαζέψουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Χάσαμε τις ευκαιρίες. Μετά το παιχνίδι δυστυχώς μετατράπηκε σε πολεμικό. Πώς να το θέλουμε. Κάποιοι παράγοντες, ας πούμε, δεν άφησαν να κυλήσει ομαλά το παιχνίδι. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα. Σίγουρα. Ένα χαμένο ημίχρονο. Και κοιτάμε μπροστά τώρα την επόμενη αγωνιστική. Να ζω στο γήπεδο μας. Κατεβήκατε σήμερα με σημαντικές ενίσχυσεις, έτσι. Τώρα ελπίζουμε την επόμενη εβδομάδα, περιμένουμε άλλους δύο ποδοσφαιριστές. Δυστυχώς φέτος δεν μας έχει πάει καθόλου καλή χρονιά όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Τι να πω, ελπίζω να είμαστε πλήρες, ας πούμε, κάποια στιγμή να μαζευτούμε όλοι μαζί, να παίξουμε την μπάλα που μπορούμε να παίξουμε. Υπάρχουν παράπονα, Άγγελα, από την διαιτησία? Είναι κάποιες φάσεις, ας πούμε, που εντάξει, σίγουρα και εμείς και η Πεύκη θα έχει ομάδα, θα έχει τα παράπονά της, αλλά να κάνουμε έτσι την μπάλα, δεν μπορούμε να τα δώσει όλα. Απλά θα μπορούσε να είναι λίγο πιο αντικειμενικό σε κάποιες φάσεις. Τι να κάνουμε, προχωράμε. Είναι και δικό μας φταίξιμο πάρα πολύ. Ωραία, Άγγελε, ο Ηρακλής Περιστερίου στις 4 πρώτες αγωνιστικές έχετε μια εντός έδρας οπαλία με τον Ιπποκράτη. Χάσατε 2-1 εκτός έδρας από την Άμυλα. Κερδίσατε τους Λύκους στην έδρα σας και σήμερα πήρατε το βαθμό της οπαλίας στην Πεύκη. Είσαι ευχαριστημένος από τη βαθμολογική συγκομιδή της ομάδας στις 4 πρώτες αγωνιστικές? Δεν θα το λέγα. Η ομάδα κοιτάει για πολύ ψηλότερα. Έχουμε το υλικό για να πάμε πολύ καλύτερα. Κάναμε μια κακή αρχή, πρώτη αγωνιστική με τον Ιπποκράτη, σε ένα ντέρμπι του Περιστερίου. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι αξίζαμε και σήμερα, αλλά και στα άλλα παιχνίδια, πολύ περισσότερους βαθμούς. Θα το δουλέψουμε αυτό. Δεν είμαστε απογοητευμένοι, απλά ξέρουμε τις ικανότητές μας και μπορούμε να πάμε για πολύ περισσότερα. Ωραία. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.